δεν υπήρξε ποτέ κρούσμα κορονοϊού στο νοσοκομείο μας που να χρειάστηκε την εντατική μας. Ήταν όλα αρνητικά. Υπάρχουν τόσοι άλλοι χώροι, τόσοι άλλες εντατικές. Αν ήθελαν να φιλοξενήσουν παιδιά, δεν είμαστε εναντίον έτσι της πρόληψης και το να υπάρξει χώρος για το COVID, αλλά όχι να παίζουμε και να χρησιμοποιούμε το κάθε γεγονός σαν αφορμή, γιατί αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Είναι 10 ολόκληρα χρόνια που συμβαίνει και πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν. Τι εννοείτε? Δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές παιδιών. Τι εννοείτε, ότι κάποιοι θέλουν να είναι κλειστοί η καρδιολογική κλινική? Για ποιο λόγο? Για να γίνεται κάτι επί 10 ολόκληρα χρόνια, νομίζω ότι έχουμε όλοι μας λογική να καταλάβουμε ότι υπάρχουν άλλα παιχνίδια από πίσω. Ότι θέλουν να το σπρώξουν στον ιδιωτικό τομέα, υπονοείτε? Ως αφορμή. Θέλουν να σπρώξουν παιδιά στον ιδιωτικό τομέα, αυτό εννοείται? Να πηγαίνουν να κάνουν τις εγχειρήσεις σε ιδιωτικές κλινικές, τι εννοείται? Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτή την προσπάθεια που κάνουμε πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί και πρέπει να την αφιερώσουμε στα παιδιά που πέθαναν. Και στο πρώτο κλείσιμο του κέντρου, το διάστημα 11 με 13, είχαμε τραγικές περιπτώσεις. Μας στείλανε κάπου για αιμοληψία. Και επειδή δεν δώσανε σημασία στον ιατρικό φάκελο του παιδιού, το παιδί πέθανε πάνω στην αιμοληψία. Δηλαδή, μας λέτε ότι είναι μια διαρκής διαδικασία η προσπάθεια? Φυσικά. Μιλάτε για προσπάθεια να κλείσει οριστικά το κέντρο? Και ότι αυτή είναι μια διαρκής διαδικασία? Φυσικά, και αυτό θα το δείτε αν ψάξετε τι συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια.